υπερψηφίστηκε επί της αρχής στις Επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ρύθμιση των 100 δόσεων. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το ΠΑΣΟΚ και τη Χρυσή Αυγή. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, δια του εισηγητή της, κ. Βασιρόπουλου, δήλωσε πως διάκειται θετικά στο νομοσχέδιο και θα το υπερψηφίσει, εφόσον όμως η κυβέρνηση λάβει υπόψη της μια σειρά ενστάσεων. Το ποτάμι επιφυλάχθηκε, ενώ το ΚΚΕ δήλωσε πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει επί της αρχής, αλλά θα δώσει αρνητική ψήφο ή θα δηλώσει παρόν. Μέσω τάξης ΝΕΤ θα γίνει η πληρωμή οφειλών από φόρους μέχρι τις 27 Μαρτίου, χωρίς προσαυξήσεις. Από σήμερα μέχρι και τις 27 Μαρτίου θα έχουν οι οφειλέτες του δημοσίου να πληρώσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές από χρέη στην εφορία, ακόμη και αν έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση με μπόνους, την μείωση ή και την διαγραφή των προσαυξήσεων. Στόχος της κυβέρνησης να εστρέψουν άμεσα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με την τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση και ψηφίστηκε, στην ολομέλεια της Βουλής, οι οφειλέτες του δημοσίου μπορούν να πληρώσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους και να έχουν αναλογική απαλλαγή ακόμη και κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα με τα οποία βαρύνονται. Για παράδειγμα, οφειλέτης 2.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ αρχική οφειλή και άλλα τόσα σε προσαυξήσεις, εάν δώσει 1.000 ευρώ, διαγράφει 1.000 ευρώ. Εάν δώσει 500 ευρώ, διαγράφει 500 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπαίνουν σε ειδική σελίδα του TaxisNet που θα ανοίξει στις 23. Θα συμπληρώνουν την ταυτότητα οφειλής και το ποσό που επιθυμούν να καταβάλουν και εντός 3 ημερών θα οφείλουν να το πληρώσουν σε τράπεζα. Ψηφίστηκε η ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά και η ρύθμιση express, η μίνι ρύθμιση, με την οποία μέσω του TaxisNet όσοι επιθυμούν μπορούν να πληρώσουν οφειλές μέσω του TaxisNet, υπογραμμίζω, μέχρι τις 27 Μαρτίου. Και τι ισχύει? Σύμφωνα με την τροπολογία λοιπόν που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο να αναφέρουμε για την ανθρωπιστική κρίση, οι οφειλέτες του δημοσίου μπορούν να πληρώσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής και να έχουν αναλογική απαλλαγή ακόμη και κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα με τα οποία επιβαρύνονται. Στα παραδείγματα αυτό σημαίνει ότι ο φιλέτης 2.000 ευρώ, 2.000 ευρώ εφιλέτης που αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ οφειλή και τα υπόλοιπα είναι τόκοι προσαυξήσεις, εάν δώσει τα 1.000 ευρώ και τα πληρώσει μέσα σε αυτές τις 7 μέρες, διαγράφει τα άλλα 1.000 ευρώ και άρα μηδενίζει με τη μία. Εάν δώσει αντίστοιχα 500 ευρώ, διαγράφει άλλα 500 ευρώ από την οφειλή του και μένει με τα 1.000. Να αναφέρουμε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην ειδική σελίδα του TaxisNet, η οποία ανοίγει σήμερα 20 Μαρτίου, θα συμπληρώνουν την ταυτότητα οφειλής και το ποσό που επιθυμούν να καταβάλουν είναι ελεύθερο. Απλά ανάλογα με το ποσό το οποίο θα καταβάλουν, επαναλαμβάνω, θα διαγράφεται άλλο τόσο. 500 ευρώ δίνεις, 500 ευρώ θα διαγράφονται. Και αυτό θα μπορούν να το καταβάλουν εντός 3 ημερών από την ημέρα της αίτησης σε κάποια τράπεζα. Προς το παρόν βέβαια να αναφέρουμε πως δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση εδώ στην εφορία Καβάλας. Πρώτον, γιατί μόλις χθες το βράδυ, πριν από λίγες ώρες, ψηφίστηκε ο νόμος, βγήκε η απόφαση, και από την άλλη πλευρά η διαδικασία αυτή, πρέπει να το σημειώσουμε, αυτό θα τρέξει μέσω TaxisNet. Σήμερα είναι Παρασκευή, μέχρι τις 1 είναι νομίζω ανοιχτές, όχι νομίζω, είναι μέχρι τις 1 εξυπηρετούν οι εφορίες ή μέχρι τις 12.30, αντίστοιχα ακριβώς. Οπότε για να μην δυσκολευτούν οι άνθρωποι, αλλά και για να διευκολύνουν και την δική τους τη ζωή, αλλά και τις υπηρεσίες, είναι καλό να προτιμήσουν να μπουν στην σελίδα τους στο TaxisNet, στο προσωπικό τους λογαριασμό, και από εκεί να συμπληρώσουν την ταυτότητα οφειλής, το ποσό που επιθυμούν να καταβάλουν, και όταν τους βγει η απόδειξη να πάνε να πληρώσουν το ποσό σε μία τράπεζα. Το Σαββατοκύριακο πάντως να σημειώσουμε ότι η φόρμα του TaxisNet, όπως και για τις φορολογικές δηλώσεις, ήταν ανοιχτή και δούλευε κανονικά. Α, μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Βεβαίως. Οπότε και αύριο και μεθαύριο μπορούν να μπουν στη σελίδα του TaxisNet και να υποβάλουν την αίτησή τους, την ταυτότητα οφειλής ουσιαστικά. Μπράβο, απομένει να δούμε, και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, τι θα γίνει την 25η Μαρτίου. Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Κωνσταντίνο Στούπο, μέχρι το μεσημέρι πάντως δεν είχε ανοίξει η σχετική εφαρμογή στο TaxisNet, ενώ πολλοί ήταν οι ενδιαφερόμενοι που τηλεφωνούσαν για να μάθουν λεπτομέρειες. Προέβλεψε ωστόσο ότι από την κυβέρνηση θα δοθεί παράταση, καθώς οι μέρες για τη ρύθμιση είναι ελάχιστες και μεσολαβεί και ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου.
Κοιτάξτε, και εμείς αναμένουμε, γιατί όπως και τη στιγμή που μπήκατε στο γραφείο, αυτό προσπαθούμε και εμείς βλέπουμε. Ναι, μεν λένε ότι άνοιξε από σήμερα, αλλά στην ουσία ακόμα δεν άνοιξε. Δηλαδή, αυτό το περιβόητο ότι πληρώνει συγκυρία εισφορά και αν τα πληρώσει όλο εφάπαξ, φεύγουν όλες οι προσαυξήσεις, ακόμα δεν τρέχει. Αναμένουμε νέες οδηγίες και όπως όλα μέχρι σήμερα, με αυτό που βλέπουμε εμείς, ότι όλα παίρνουν παράταση και παράταση, γιατί αυτό λένε ότι θα ισχύει μέχρι 27 Μαρτίου. Μέχρι 27 Μαρτίου, τη στιγμή που έχουμε και την 25η στη μέση και κάποια υπολειτουργία κάποιων πραγμάτων την παραμονή της 25ης, είναι σίγουρο ότι θα δώσουν και άλλη παράταση. Γιατί δεν θα προλάβουν το σύνολο, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι διάβασα, είναι περίπου 4 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι που οφείλουν, να προλάβουν όλοι μέσα σε 4-5 μέρες να ρυθμίσουν. Τώρα, αναμένουμε και εμείς καινούργιες οδηγίες. Πάντως, από σήμερα που λένε ότι άνοιξε, επειδή ήδη δεχόμαστε τηλέφωνα, διαβάζω και διαδικτυακά από άλλους συναδέλφους λογιστές, δεν λειτουργεί ακόμα. Υπάρχει ενδιαφέρον από πελάτες σας, σαν λογιστής, από ανθρώπους της αγοράς, να σπεύσουν για να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση με το που ανοίξει η εφαρμογή, να πληρώσουν δηλαδή ώστε να ξεφορτωθούν προς αυξήσεις στόχους? Από τους πελάτες τους δικούς μου, ένας μόνο μου είπε ότι έχω τα λεφτά τα φυλαγμένα έτσι ώστε να απαλληφθούν όλες οι προσαυξήσεις και να τις πληρώσω το κεφάλαιο όλο. Ναι, το οποίο εντάξει δεν είναι και μεγάλο, αλλά δεν υπάρχουν, να ξέρετε, δηλαδή ίσως είναι 1% όποιοι θα μπορούν να πληρώσουν όλο το κεφάλαιο και να φύγουν οι προσαυξήσεις. Σαφώς και αρκετοί θα τρέξουν να μπουν στη ρύθμιση. Αλλά, ναι, αλλά όχι για να πληρώσουν εφάπαξ όλο το κεφάλαιο και να γλιτώσουν την προσάυξη όλοι, έτσι. Θα μπουν σε ρυθμίσεις, ας πούμε, είτε 100 δόσεων ή ξέρω εγώ αν το σύστημα, γιατί μην νομίζετε ότι δίνει σε όλους και 100. Σε κάποιους θα βγάλει 72, σε κάποιους άλλους θα βγάλει, ξέρω εγώ, 24. Γιατί όταν είναι και μικρά ποσά, π.χ. των 1.500 ευρώ, τι να του βγάλει με 100 δόσεις, 15 ευρώ το μήνα. Δεν θα υπάρξουν, δηλαδή, σε οδηγεί το σύστημα και σου λέει ότι αυτό θα πάει σε 24, κατάλαβες, ή 72 ή... αναμένουμε λοιπόν όλοι.